Λοιπόν, κύριε Βασιλείου, καταρχάς συγχαρητήρια. Λάβατε το βραβείο Lifetime Achievement Award. Διατελέσατε ιδρυτής του ΚΕΜΑ, πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Περάσατε από πολλά στάδια της νεοσύστατης Κυπριακής Δημοκρατίας και έτσι επιτρέψτε μου να πω ένα βραβείο που νομίζω σας άξιζε. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ για την τιμή, ευχαριστώ για όλα. Αλλά εκείνο που θέλω να τονίσω είναι αυτό που είπα και προηγουμένως, είναι ότι περάσαμε δύσκολες μέρες. Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι γνωστό ότι πέρασε πάρα πολλές δυσκολίες. Για να είμαστε δίκαιοι με τον εαυτό μας, πολλές από αυτές είναι αποτέλεσμα δικών μας λαθών, γενικά μιλώ, αλλά σημασία δεν έχει να κοιτάμε στο παρελθόν, αλλά στο μέλλον. Και πρέπει να πιστέψουμε ότι στο μέλλον μπορούμε πολλά να πετύχουμε, φτάνει να είμαστε ρεαλιστές, να βλέπουμε τις πραγματικότητες και να βλέπουμε πώς μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε. Νομίζω ότι έχουμε τις δυνατότητες. Δεν μπορώ παρά να σας ρωτήσω και γιατί οικονομικά, όταν αναφέρατε πρώτη φορά το ενδεχόμενο για πάγωμα μισθό στο δημόσιο, νομίζω ότι η πρώτη αντίδραση ήταν πάρα πολύ αρνητική. Τελικά μερικούς μήνες μετά όλοι το δέχτηκαν, έτσι. Έτσι είναι, διότι δυστυχώς τότε... Δυστυχώς τότε εγώ δεν έκανα αυτή τη δήλωση γιατί επιθυμούσα πάγωμα. Την έκανα διότι επίστευα ότι ήταν ο μόνος τρόπος να διαφυλάξουμε αυτό που είχαμε. Και μεταξύ μας, όπως ξέρετε, είχα προτείνει και να μην δοθεί ο 13ος μισθός. Τελικά δόθηκε. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι τώρα πρέπει, σαν αποτέλεσμα της σωστής πολιτικής που σήμερα ακολουθείτε, των προϋπολογισμών που έχουν εγκριθεί, να φροντίσουμε να υλοποιηθούν οι προϋπολογισμοί, γιατί να μην ξεχνούμε, οι ξένοι αμφισβητούν ότι εμείς θα κάνουμε αυτό που ψηφίσαμε. Νομίζουν ότι θα γίνει αυτό που γίνεται στην Ελλάδα, ότι θα άλλα να ψηφίσουμε και άλλα να κάνουμε. Όχι, εμείς πρέπει να αποδείξουμε ότι μπορούμε να τα κάνουμε και μπορούμε να κάνουμε περισσότερα, όπως έγινε και τώρα με τον προϋπολογισμό. Επετύχαμε να όλοι ρε να πει οι Κύπροι όχι μόνο έκαναν αυτό που τους ζητήσαμε, αλλά καλά και περισσότερο. Το ίδιο πρέπει να συνεχιστεί. Κύριο Μύρου, δώσατε το βραβείο για Lifetime Achievement στον κύριο Βασιλείου, ένα πολιτικό πρόσωπο όπως και εσείς. Και ο κύριος Βασιλείου επικεντρώθηκε έτσι στα οικονομικά που, πέραν του Κυπριακού που είναι το διαχρονικό πρόβλημα, είναι το πρόβλημα των τελευταίων ετών στην Κύπρο. Έχει και η Βουλή, ως πρόεδρος της Βουλής που είστε, σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει και τον έδειξε και το Δεκέμβριο. Θα συνεχίσει η Βουλή να διαδραματίσει τον ίδιο ρόλο? Είναι ένα κομματική ερώτηση, αλλά έχετε λόγο. Δεν είναι κομματική. Πρώτα να πω ότι ήταν τιμή μου να επιδώσω το βραβείο σε μια λαμπρή επιχειρηματική αλλά και πολιτική προσωπικότητα όπως είναι ο Γιώργος Βασιλεί, που νομίζω έδωσε και απόψε με τα λίγα λόγια που είπε το μήνυμα της αυτοπεποίθησης για να βγει η κυπριακή οικονομία από την ύφεση, την στασιμότητα και την κρίση. Γιατί είναι βέβαιο ότι η ψυχολογία διαδραματίζει και στην οικονομία κρίσιμο και καθοριστικό ρόλο. Σε ό,τι αφορά την Βουλή των Αντιπροσώπων, νομίζω ότι έδωσε δείγμα γραφής υπευθυνότητας, σοβαρότητας. Με τα μέτρα που ψήφισε δύο φορές, τα δύο λεγόμενα πακέτα, έδωσε μήνυμα αποφασιστικότητας αλλά και ευθύνης. Και είμαι βέβαιος ότι σε αυτόν τον δρόμο της ευθύνης και της αποφασιστικότητας θα βρεθεί η Βουλή των Αντιπροσώπων και στις μέρες που μας έρχονται για να βοηθήσει την οικονομία της χώρας μας να φύγει από την κρίση. Καλησπέρα κύριε Παναγιώτου. Πρόεδρος της Ελληνικής, σας έχουμε συνηθίσει εδώ κάθε χρόνο και είναι και χαρά μας και τιμή μας που στηρίζετε το θεσμό. Είναι χαρά και τιμή δική μας ως Ελληνική Τράπεζα. Να μου επιτρέψετε να συγχαρώ θερμότατα τους βραβευθέντες, τους άξιους συνεργάτες, επιχειρηματίες, καινοτόμους, οι οποίοι πραγματικά τιμούν την Κύπρο και θεωρούνται οι στυλοβάτες του επιχειρηματικού μας κόσμου. Εμείς ως Ελληνική Τράπεζα θα συνεχίσουμε όπως και στο παρελθόν, ιδιαίτερα τώρα στους δύσκολους καιρούς που περνάμε,
να στηρίζουμε τους επιχειρηματίες και να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αντεπεξέλθουμε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε και να βοηθήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο τον επιχειρηματικό κόσμο και γενικότερα όσους ζητούν τη στήριξη και τη βοήθεια της Ελληνικής Τράπεζας.